Συμμετέχω με αυτό το μήνυμα και με στόχο να μειωθούν τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα και όλοι να διαμορφώσουν μια ποιοτική οδηγική συμπεριφορά, ο Σύλλογος Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειακών Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης, ο Άγιος Χριστόφορος, διοργανώνει το δεύτερο Πανελλήνιο Πανευρωπαϊκό Μαθητικό Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Οδική Ασφάλεια. Στο διαγωνισμό, οι νέοι, μέσα από τη δική τους ματιά, μέσα από εργασίες, θα στείλουν ηχηρά μηνύματα για τη συμπεριφορά των οδηγών και τα αποτελέσματα αυτής. Καλούμε όλους τους νέους, από δημοτικό μέχρι πανεπιστήμια, ΑΕΤΕΗ, να μας δημιουργήσουν ένα δικό τους μήνυμα που να μας ευαισθητοποιήσει εμάς τους μεγαλύτερους σε έναν άλλο δρόμο. Γιατί αυτό που έχουν πάρει εμείς οι μεγάλοι το δρόμο δεν οδηγεί πουθενά σε καλό. Καλούμε λοιπόν όλους τους νέους να μας δώσουν το δικό τους μήνυμα που να είναι αυθεντικό, πιο ανθρώπινο και πιο πραγματικό. Εμείς εδώ πραγματικά, τουλάχιστον από άποψη πολιτείας θα έλεγα περισσότερο, κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου, πηγαίνοντας απλά μυρολατρικά να θρηνούμε νέους ανθρώπους και θύματα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό και η προσπάθεια αυτή που γίνεται εδώ στα Χανιά με διεθνή μηνυματικό χαρακτήρα ελπίζουμε, ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι θα έχει σωστά αποτελέσματα, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να μιλήσει στους νέους ανθρώπους καλύτερα από τους ίδιους τους νέους. Το νοσοκομείο Χανίων είναι ο αποδέκτης, ο κύριος και μοναδικό στο νομό όλων αυτών των θυμάτων αυτού του μακελιού που λέγεται τροχαίο δυστύχημα και γίνεται. Θέλουμε να στείλουν οι νέοι της χώρας μας το μήνυμα στους υπόλοιπους νέους και στα παιδιά, να τους πούνε ότι δεν περισσεύει κανένας και ότι είναι κρίμα και άδικο να χάνονται στην άσφαλτο και για λόγους οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν. Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχει δημιουργηθεί στο σελίδα www.polentaspark.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους. Στον οποίο ιστότοπο μπορούν αφενός οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν τις εργασίες τους το χρονικό διάστημα που έχει ανακοινωθεί, συγκεκριμένα από 15 Ιανουαρίου έως 19 Δεκάτου φέτος θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργασίες τους, μαθητές και σπουδαστές. Και επίσης στον ίδιο ιστότοπο θα μπορεί το κοινό να πάρει οδηγίες προκειμένου να ψηφίσει τις συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Το κόστος της είναι τεράστιο, είναι ανυπολόγιστο. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουν παιδιά σε παιδιά, δηλαδή νέοι σε νέους. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το νόημα του διαγωνισμού. Καλούμε λοιπόν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό με διπλό στόχο, αφενός με να αναδείξουν δικές τους δυνατότητες, να μιλήσουν με έναν τρόπο που αυτά ξέρουν στους συμμαθητές τους και με στόχο τελικά να προλάβουμε, να περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία τελικά είναι πολύ οδυνηρά και συνέπειες είναι πολύ τρομακτικές για τις οικογένειες και για την κοινωνία μας. Είναι θέμα παιδείας πρωτίστως και υποδομών φυσικά, αλλά η παιδεία και η αγωγή οδηγών, επιβατών αλλά και πεζών παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Συγχαίρομαι και πάλι για την πρωτοβουλία και ευχόμαστε να διαμορφωθεί μια τέτοια στάση ζωής που θα συμβάλλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής με τις λιγότερο οδυνηρές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο. Η έναρξη του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων του διαγωνισμού θα διεξαχθεί φέτος μέσω μηνύματος από κινητό τηλέφωνο. Το διαγωνισμό στηρίζουν η τοπική εκκλησία, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών.